Η 20χρονη Ελίνα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ασκήθηκε δίωξη για παραβίαση των μέτρων περί διάδοσης του κορονοϊού και ορίστηκε δικάσιμος για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Όλα έγιναν χθες γύρω στη 1:30 το πρωί, όταν άνδρες ασφάλειας δέχθηκαν κλήση από γείτονες για φασαρία σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έφτασαν εδώ οι αστυνομικοί, χτύπησαν το κουδούνι, βγήκε φοιτήτρια με δύο ακόμη φοιτητές της. Είχαν έρθει με πρόγραμμα Εράσμους για 3 εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη. Τους είπε ότι είναι οι τρεις τους στο σπίτι. Εκείνοι όμως άκουσαν φασαρία. Αρνήθηκε η φοιτητρία τον έλεγχο, έτσι έφτασε κατόπιν τούτου πνευματοδίκης το διαμέρισμα. Μπήκαν μέσα, βρήκαν κρυμμένους φοιτητές μέχρι και μέσα σε ντουλάπες. Ενώ ο ένας προσπάθησε να πηδήξει σε διπλανό διαμέρισμα για να αποφύγει τις κυρώσεις. Συνελήφθη λοιπόν ο 20χρονος, επιβλήθηκε και το πρόστιμο των 3.000 ευρώ και από 300 ευρώ στους καλεσμένους της, Λίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αναστασία.